Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον ποδοσφαιριστή που φλερτάρει με τον γκολ. Δυστυχώς για τον ίδιο και τον Ηρακλή δεν το έχει πετύχει, γιατί μεγάλη φάση είχε και με τη Λάρισα. Χθες είχε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μία με κεφαλιά, το δεύτερο θα ήταν ένα εκπληκτικό γκολ με γυριστό. Νομίζω ότι ο Κουτζαβασίλης ούτε κατάλαβε πώς έδιωξε σε κόρνερ. Ο λόγος φυσικά για τον Αλέξανδρο Κούρο, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, όλα εσείς. Δόξα τω Θεώ. Τις θυμάσαι αυτές τις δύο φάσεις, φαντάζομαι, χαρακτηριστικά, ή τις έχεις ξεχάσει και λες? Τις θυμάμαι, τις θυμάμαι πάρα πολύ. Για πες μου και για τις δύο. Γιατί δεν κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα να χαρείς και εσύ και ο Ηρακλής και όλοι μας? Κι εγώ αυτό λέω, γιατί δεν κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα. Ακόμα απορείς. Ήταν σημαντικό παιχνίδι. Πέρα από τις ευκαιρίες που χάθηκαν, δύο εξ αυτών που συζητήσαμε μόλις, τι θεωρείς ότι έφταξε χθες και η ομάδα και δεν είχε αυτή την ενέργεια που είχε με τη Λάρισα και δεν είχε αυτή την εικόνα γενικότερα και έμεινε εν τέλει στο 0-0, που σίγουρα δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που θέλαμε? Εντάξει, πιστεύω ότι τα συνεχή φαίνεται που έχουμε κάνει έχουν αποφέρει την κούραση και ώρες που δεν έχουμε το καθαρό μυαλό που θα έπρεπε στην τελευταία πάσα ή στην τελευταία ενέργεια. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, τι να πω, ήταν, από το αρχή ξέραμε ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι, ξέραμε ότι κέρδη και θα έρθει να μην παίξει μπάλα, θα έρθει να μας χαλάσει το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε. Απλά αυτά τα παιχνίδια πιστεύω ότι μισή ευκαιρία πρέπει να την κάνεις γκολ, πιστεύω, σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Γιατί και οι δύο έχουν τον ίδιο σκοπό και στην ουσία, άμα πάρεις τη δομή σου, να παίρνεις 6. Οπότε ήταν λίγο, ξέρω να ήταν δύσκολο, αλλά είμαστε και λίγο άτυχοι, τι να πω. Σας απογοητεύει αυτή η συγκομιδή κυρίως στο Καφτατζόγλιο? Μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα με ανατροπή κόντρα στον Πας Γιάννενα εντός έδρας, γιατί η δεύτερη είναι στη Βέρεια. Και σε αυτά τα τρία κομβικά παιχνίδια με Βέρεια, Λάρισα και Κέρκυρα πήρατε συνολικά 3 βαθμούς. Σας απογοητεύει αυτό? Από χθες βέβαια, μετά από καιρό, έχετε βάλει ομάδα από κάτω, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό, αλλά σίγουρα δεν μας την προσωπεί αυτό το πράγμα. Έπρεπε να είχαμε κάνει, πιστεύω, 3 νίκες για μένα. Αλλά από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να βάλουμε τον Ηρακλή από αυτή την δύσκολη θέση που είναι τώρα. Γιατί εμείς τον φέραμε άλλωστε και εμείς πρέπει να τον βγάλουμε. Εσείς τον φέρατε και εσείς πρέπει να τον βγάλετε. Ακολουθεί ένα. Παίρνω την κουβέντα σου τώρα για να την εκμεταλλεύομαι. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Με Ολυμπιακό εκτός, με ΑΕΚ εντός, με Πανιόνιο εκτός. Είναι από τα παιχνίδια που δεν έχει κάτι να χάσει, πιστεύω. Οπότε θα μπούμε να τα χτυπήσουμε όσο μπορούμε. Και ό,τι κερδίσουμε από αυτό θα είναι πολύ καλό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χάσουμε με κατεβασμένα χέρια. Θα μπούμε να παλέψουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Και θα δείξει ο χρόνος τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Την κοιτάτε τη βαθμολογία, και εσύ προσωπικά και εσύ? Εγώ προσωπικά δεν θέλω να την κοιτάω, δεν ξέρω, γιατί με πιάνει κάτι να την κοιτάω και βλέπω ότι είμαι στις τελευταίες θέσεις. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία? Εγώ προσωπικά δεν μπαίνω στη διαδικασία, δεν θέλω, γιατί σαν να με χαλάει. Δεν θέλεις προφανώς να βλέπεις και την ομάδα σου να είναι εκεί, έτσι? Σε ποιος θέλετε, ποιος ποδοσφαιριστής θέλει να βλέπει την ομάδα του να είναι τελευταία ή προτελευταία? Πιστεύω δεν είναι ωραίο για ένα ποδοσφαιριστή να βλέπει την ομάδα του να είναι στις χαμηλές θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι στα δύο παιχνίδια με Βέρεια και Λάρισα δείξατε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και όσον αφορά την αγωνιστική σας παρουσία και όσον αφορά αυτό που είπε και ο προπονητής σας χθες στη συνέντευξη τύπου και το είπε αρκετές φορές, την ενέργεια, τη θέληση, την αποφασιστικότητα, πράγματα που ίσως σας έλειπαν, γίνατε πιο ομάδα, ήρθαν και κάποια άλλα παιδιά που βοήθησαν, ο Γροντής, ο Δόνης, ο Τζανετόπουλος για παράδειγμα. Έχει αλλάξει κάτι προς αυτό? Σίγουρα έχει αλλάξει κάτι. Σίγουρα έχει αλλάξει κάτι και τις προσθήκες που έχουν γίνει έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα και γενικά έχουν μαζευτεί λίγο, πιστεύω, με τον κύριο Παντελίδη. Και αυτό το δείχνουμε στα παιχνίδια. Αλλά από εκεί πέρα, όπως είπα πριν, δεν έχουμε το βάθος, το μεγάλο το ρόστερ, το μεγάλο, ώστε να μπορούμε να ξεκουράσουμε κάποιους παίχτες που παίξουν πάρα πολύ. Και ως αυτού πρέπει να παίζουν συνέχεια οι ίδιοι παίχτες. Που αυτό δεν είναι καλό για να ποδοσφαιριστεί να παίζει ακόμα παιχνίδια, γιατί υπάρχει κόπωση. Τι ξέρετε τώρα πώς είναι, δεν έχουμε τις ίδιες υποδομές που έχουν στα άλλα πρωταθλήματα. Άρα θεωρείς ότι ήταν μια σοβαρή δικαιολογία τα 5 παιχνίδια σε 14 ημέρες, έτσι? Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σαν δικαιολογία που χάσαμε και ο αντίπαλος τόσα παιχνίδια είχε παίξει πλέον λόγος. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι φταίει αυτό. Αλλά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι είμαστε λίγο κουρασμένοι, θα πρέπει να ήμασταν πιο αυτό, να είχαμε πιο μεγάλη αυτοσυγκέντρωση, ώστε την τελευταία πάση, την τελευταία ενέργεια την κάναμε έτσι όπως πρέπει. Αυτό πιστεύω. Δεν θα θεωρήσω σαν δικαιολογία μεγάλη. Σίγουρα παίξε το ρόλο του, αλλά. Τα καινούργια παιδιά, αλήθεια, Αλέξανδρε,
προλαβαίνουν να προπονηθούν, γιατί είχατε μια διαδικασία Σάββατο-Τετάρτη. Σάββατο-Τετάρτη μιλάω για τον Δόνη, μιλάω για τον Τζανετόπουλο, μιλάω για τον Γροντή, για τον Ηλιάδη. Κάνατε καθόλου προπονήσεις όλοι μαζί ή είστε από μάτς σε μάτς και ό,τι προλάβετε να μάθετε σε συστήματα, αυτοματισμούς κτλ.? Ό,τι προπονήσεις κάναμε, βασιστήκαμε πάνω στην τακτική, δεν κάναμε κάτι παραπάνω, ώστε όλα τα παιδιά μπορούσαν να δέσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα μαζί μας. Οπότε τώρα ξέρετε, δεν κάναμε καμιά προπόνηση μεγάλη διάρκεια που να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάναμε λίγα και σημαντικά. Αυτό. Ναι. Τώρα φαντάζομαι που θα είναι λίγο διαφορετικό από άποψη ημερών και ξεκούραση το πρόγραμμα, θα μπορέσετε να δουλέψετε ακόμα περισσότερο. Σίγουρα τώρα θα έχουμε και παραπάνω μέρες ξεκούραση, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε παραπάνω σε κάποια λάθη και ατομικά και ομαδικά. Και πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια να βγάλουμε κάτι καλύτερο. Αυτό πιστεύω. Πέρα από την πολύ μεγάλη δική σας προσπάθεια να καταφέρετε να βγάλετε τον Ηρακλή αρχικά από τη ζώνη του υποβιβασμού και τώρα είστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά, γιατί είστε μαζί με τη Βέρεια, ο Λεβαδιακός έχει 14, η Λάρισα και η Κέρκυρα παραμένουν κοντά, δεν έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Θυμίζω πριν από 6-7 αγωνιστικές βλέπατε κάτι 8 και 9 βαθμούς κάποιες ομάδες ήταν μακριά σας, τώρα δεν ισχύει αυτό. Πέρα από αυτό γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματα εξακολουθούν και υπάρχουν στην ομάδα. Όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα η αφαίρεση βαθμών που επιστράφησαν μετά στην υπόθεση του Νίκου του Πουρτουλίδη, κάποια άλλα γεγονότα, κάποιες προσφυγές, κάποιες αποχωρήσεις παιχτών όπως ο Μπαρτολίνη κτλ. Πόσο σας έχουν επηρεάσει και πόσο μπορείτε κάθε φορά, μα κάθε φορά, να πηγαίνετε στο πούλμαν, στο αεροπλάνο, στο ξενοδοχείο, στα αποδυτήρια και να λέτε εγώ αυτό το κάνω στην άκρη και μπαίνω μέσα? Γιατί δεν είναι ένα και δύο, πιστεύω πολλά, ότι έτσι. Μόνο έτσι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Άμα καθόμαστε συνέχεια σκεφτόμαστε αυτά που γίνονται, θα τρελαθούμε. Ναι. Λογικό είναι. Ναι. Εγώ προσωπικά το άφησα όλα στην άκρη. Λέω ήρθα στον Ηρακλή, θα παίξω, θα το σώσω και τέρμα. Δεν κάθω να βλέπω ούτε τι γίνεται με τις προσφυγές, ούτε τι γίνεται διοικητικά. Γιατί πιο πολύ απλά αυτό θα μου φέρει σε δύσκολη θέση χειρότερη από ό,τι είμαι. Οπότε μπαίνω, κάνω τη δουλειά και μου. Και πιστεύω ότι τα πιο πολλά παιδιά έτσι το έχουν σκεφτεί, έχουν αποδεχτεί βασικά την κατάσταση και κοιτάνε να σώσουν και την ομάδα και το τομάρι τους, που λογικό είναι, εντάξει. Κάθε ποδοσφαιριστή κοιτάξει την ομάδα, αλλά έχει τον εαυτό του. Το λέω γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν θυμάσαι παραμονές του αγώνα της Βέρειας όπου κερδίσατε 0-2, εκείνη την προηγούμενη μέρα είχαν αφαιρεθεί οι 3 βαθμοί και ξαφνικά βλέπαμε τον Ηρακλή στη βαθμολογία με 5. Εντάξει. Φαντάζομαι και αυτό εμείς, ήταν ένα σοκ για σας, έτσι. Όταν το είδαμε, σοκαριστήκαμε, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε όμως, θα κάτσουμε να... Την επόμενη μέρα κερδίσατε βέβαια, ίσως αυτό σας πεισμώνει πιο πολύ. Πιστεύω ότι μήπως το κάνουν πριν από κάθε αγώνα, μπας είναι για γούρι, να μας σιζώνει παραπάνω, δεν ξέρω. Να αφαιρούν βαθμούς κάθε φορά. Πάντως δούλεψε καλά αυτή τη ναι, αρκεί να τους επιστρέφουν πίσω, Αλέξανδρε, έτσι. Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Για να μην έχουμε πρόβλημα. Εσύ προσωπικά πώς νιώθεις για όλα αυτά, για το μέλλον σου, για... Έχεις καταφέρει να δεθείς με την ομάδα. Πώς το βλέπεις ως Αλέξανδρος? Έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις στον Πανιόνιο και για παραπάνω χρόνια, οπότε σχετικά είμαι μαθημένος σε αυτά. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα, από την πρώτη στιγμή που ήταν στον Ηρακλή, ας πούμε, έδεσα με την ομάδα, διότι υπάρχουν πολύ καλά παιδιά μες στην ομάδα, δεν είχα ποτέ κανένα θέμα μες στην παίχτη μου. Οπότε υπάρχει το καλό το κλίμα στα αποδυτήρια, υπάρχει όλο αυτό το καλό μεταξύ μας. Τώρα ελπίζω όλο αυτό που υπάρχει μεταξύ μας να βγει και στο γήπεδο. Σιγά σιγά πιστεύω ότι σε μερικές φορές το δείξαμε. Ναι, κάποιες άλλες ελπίζω, δεν σας βγήκε. Ελπίζω τώρα να βγει σε ακόμα παραπάνω παιχνίδι για να χαμογελάσουμε κι εμείς εδώ, γιατί εντάξει, για εμάς δεν είναι εύκολο. Ξέρουμε ότι και ο κόσμος του Ηρακλή δεν του αρέσει να βλέπει την ομάδα σε αυτή τη θέση. Αλλά και εμείς προσπαθούμε. Τόσο έχουμε, τόσα κάνουμε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχετε δεχθεί επισκέψεις, σε εισαγωγικά η λέξη ή χωρίς όπως θέλεις, από άτομα της διοίκησης να σας πούν κάτι, να σας μιλήσουν, να σας καθησυχάσουν, να σας ντοπάρουν για τα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο? Τις τελευταίες μέρες δεν έχει υποθεί κάτι. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει μεμονωμένα. Κάποιος να σας μιλήσει και να σας πει, ξέρω εγώ, θα πληρωθείτε ή έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μας έχουν ενημερώσει και κάτι. Θέλω να δω αν υπάρχει επικοινωνία τέλος πάντων το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τις τελευταίες 15-20 μέρες δεν υπάρχει κάτι. Πιο πριν, τώρα αυτές τις τελευταίες 15 μέρες δεν υπάρχει κάτι. Αυτό σας κάνει να νιώθετε, Αλέξανδρε, μόνοι σας ή δεν σε απασχολεί και αυτό? Προσωπικά εμένα δεν με απασχολεί, γιατί ό,τι να γίνει θα γίνει. Αυτό πιστεύω μέσα μου, ότι άμα και να κάθομαι να το σκαλίζω, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι είναι άλλοι 25 παίχτες, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα μόνο για μένα. Σωστά. Οπότε προσπαθώ να επικεντρώσω στο στόχο μου. Ήρθα για να παίξω μπάλα και αυτό θα κάνω. Και είναι και μέσα στο γήπεδο η κατάλληλη πάσα προς τους διοικούντες και στους απέξω τέλος πάντων, ότι εμείς
Εδώ είμαστε, κάνουμε προσπάθεια να σώσουμε την ομάδα. Στο τέλος θέλουμε να τα καταφέρουμε και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τον μπαλάκι το ρίχνουμε. Αυτό ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει κανένα παιδί που να είναι αδιάφορο στην ομάδα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα το μόνο που θέλουμε κι εμείς είναι να έχουμε τον κόσμο το μέρος μας. Μόνο αυτό έχει μείνει στην ουσία. Οπότε... Εσείς και ο κόσμος. Αυτή είναι η μόνη δύναμη. Το αγωνιστικό αυτό και ο κόσμος. Αυτό... Και για κάθε ποδοσφαιριστή αυτό είναι το καλύτερο. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Κλείνοντας και πριν σε ευχαριστήσω, πώς το περιμένεις το μάτς της Κυριακής? Εντάξει, ομολογουμένως είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτά τα παιχνίδια πιστεύω για μας είναι χωρίς άγχος, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, μόνο να κερδίσουμε. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως αυτό σας βοηθήσει περισσότερο, γιατί τα εντός έδρας είναι τελική, είναι must win, είναι ότι ξέρεις πρέπει να κερδίσεις οπωσδήποτε, ενώ τώρα δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό, ε. Εντάξει, δεν θα πας για να χάσεις, θα ξέρεις ότι όμως παίζεις με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος της Ελλάδας. Αλλά από εκεί πέρα, όπως σας είπα, δεν έχεις τίποτα απολύτως να χάσεις. Αυτό ακριβώς. Και φυσικά... Πάμε χωρίς άγχος. Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, το ξέρουμε όλοι. Οι βαθμοί είναι ευπρόσδεκτοι, δεν το συζητάμε. Καλά, αυτό εντάξει. Εννοείται. Αυτό εννοείται. Σου εύχομαι να πετύχεις και αυτό το πολυπόθητο γκολ, το οποίο το ψάχνεις εδώ και καιρό. Ναι, γάμοτε, ναι. Το ψάχνεις εδώ και καιρό. Και με τη Λάρισα το έψαξες και χθες το έψαξες. Ναι. Ελπίζω να έρθει. Ελπίζω να έρθει. Μακάρι. Αλήθεια, τώρα που το λέω, σε κουράζει λίγο η αλλαγή θέσεων? Δηλαδή μία δεξί μπακ, μία αριστερό μπακ, μία λίγο πιο μπροστά, μία αμυντικό χαφ. Δεν το σκέφτομαι καθόλου, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Δηλαδή δεν κάθομαι καθόλου να το αναλύσω. Όπου με βάλει, έτσι. Όπου με βάλει και δεν σκοπό να βοηθήσει την ομάδα να νικήσουμε. Αυτό δεν σκέφτομαι καν. Μπαχ, δεν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει όλα αυτά. Ναι. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλή δύναμη, καλή ξεκούραση και καλή επιτυχία την Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.